Σας καθυστερήσαμε. Βλέπετε τι γίνεται, κύριε Περιφερειάρχη. Κύριε Στάθη, όταν έλαβα την πρόσκλησή σας προχθές και σας ευχαριστώ να είμαι σήμερα μαζί σας, κανείς δεν ήξερε ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Επομένως, καταλαβαίνω απόλυτα και την καθυστέρηση και φυσικά τι να λέμε για εκλογές τώρα, όταν η σκέψη όλων μας βρίσκεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, πραγματικά, τι να σας πω, είναι να απορεί κανείς. Έχεις πρόβλημα επάνω, κύριε Περιφερειάρχα, με εσείς στις περιοχές της δικές σου. Εδώ. Όχι, βρέχει βέβαια διαρκώς. Άλλο, να έχεις τέτοιο πράγμα που έχουν κάτω. Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τότε στείλε βοήθεια. Αυτή τη στιγμή τίποτα. Στείλε βοήθεια. Κάνουμε συνέχεια, είμαστε συνέχεια σε επαφή με την περιφέρεια της Θεσσαλίας. Στείλε κόσμο, αυτοκίνητα, κάτι. Γιατί οι περιφέρειες σε επίπεδο υποδομών, αντιπλημμυρικών, σε επίπεδο αυτά όλα οι περιφέρειες, πώς μπορούν να συνδράμουν, κύριε Τζιτζικώστα. Κύριε Στάθη, κοιτάξτε, εμείς θα σας δώσω το παράδειγμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Εμείς εδώ αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις μεγάλες σε 25 περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι παρεμβάσεις όμως που κάνουν οι περιφέρειες συνήθως αφορούν περιαστικές περιοχές, αφορούν ρέματα. Ναι. Αυτό που κατά τη γνώμη μου πλέον δείχνει η κλιματική κρίση πια, την οποία κάθε χρόνο βλέπουμε ότι επιδεινώνεται, είναι ότι πρέπει η πολιτεία πολύ σοβαρά πλέον να αντιμετωπίσει τα αντιπλημμυρικά εντός των πόλεων, των αστικών ιστών. Εδώ τα αντιπλημμυρικά μέσα στις πόλεις έχουν τελείως άλλα χαρακτηριστικά. Γιατί μιλάμε για αγωγούς ομβρίων που έχουν σχεδιαστεί το 1950 και το 1960. Για πόλεις που έχουν το 1/10 της κυκλοφορίας και του κόσμου τώρα. Άστο. Προσέξτε τώρα όμως, προσέξτε. Χτίστηκαν με τα δεδομένα μιας άλλης εποχής και με άλλες κλιματικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η πολιτεία πρέπει να καταλάβει κάτι που λέμε εμείς οι περιφέρειες, ότι χρειαζόμαστε σοβαρά κονδύλια και ένα σοβαρό σχέδιο για τις πόλεις μέσα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να ξυλωθούν δρόμοι. Από κάτω από τους δρόμους περνάνε δίκτυα. Ρεύμα, αέριο, ίντερνετ. Επομένως θα πρέπει να γίνει ένα άλμα στα αντιπλημμυρικά των αστικών κέντρων. Γιατί στις περιαστικές περιοχές, τουλάχιστον εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, μέσα από τα έργα αυτά που έχουμε κάνει, είχαμε κάνει 25 έργα και έχουμε κάνει και 18 έργα αποχετευτικού δικτύου σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, πιστεύουμε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε θωρακίσει περιοχές οι οποίες στο παρελθόν πλημμύριζαν με την παραμικρή βροχή, όχι με τέτοιου είδους φαινόμενα. Επομένως, τώρα είναι η ώρα να γίνει κάτι τέτοιο στις πόλεις μας και εμείς θα επιμείνουμε ως περιφέρειες, διότι δυστυχώς αυτά τα κονδύλια, ξέρετε, είναι τεράστια, αν πούμε ότι παρεβαίνουμε πια στις πόλεις για να δούμε τα αποχετευτικά των πόλεων. Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει αυτό που λέγανε ότι δεν ευρωπαϊκά κονδύλια για αντιπλημμυρικά δεν υπήρχαν? Δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν τα χρηματοδοτούσε αυτά? Δεν ισχύει. Έχει 1,6 δις νομίζω είναι ο προϋπολογισμός της περιοχής. Για να δούμε το βίντεο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, κύριε Τζικώστα, μια γυναίκα στον Παλαμά. Εδώ μια εικόνα, καταιγιστική εικόνα. Μια γυναίκα στον Παλαμά Καρδίτσας κολυμπάει. Κολυμπάει κανονικά. Κάτσε να το δούμε το βίντεο. Λοιπόν. Εδώ είναι το βίντεο που είναι πλημμυρισμένα όλα. Όλα πλημμυρισμένα. Είναι ένα φουσκωτό και έχει τα παιδιά της πάνω, τώρα που ζουμάρει φαίνεται. Και η γυναίκα είναι μέσα στο αυτό και προσπαθεί να μεταφέρει τα παιδιά της. Το φουσκωτό με τα δυο παιδιά της. Αυτό είναι στον Παλαμά, έτσι. Σιγά σιγά. Παλαμάς Καρδίτσας είναι αυτό. Περπατάει, παιδιά, και ίσα ίσα είναι μέχρι το λαιμό το νερό. Βέβαια. Ακουμπάει στο κάγκελο. Για να έχει και πορεία. Έχει δέσει τα δυο παιδιά της μέσα σε μία φουσκωτή βαρκούλα τύπου της στη θάλασσα. Και προσπαθεί να τα σώσει, να τα μεταφέρει κάπου. Έχει, αν δείτε το, εδώ είναι ένας φράχτης. Έχεις φτάσει εδώ πάνω στο φράχτη. Αν δείτε ο στάθμη πίσω την πόρτα, βλέπετε είναι στα μέσα της πόρτας το ύψος του νερού. Άρα αυτό είναι 1,5 μέτρο περίπου. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Αυτή η γυναίκα λοιπόν μεταφέρει ουσιαστικά, προσπαθεί να σώσει τα παιδιά της αυτή τη στιγμή. Πάμε και Αστρίτσα Καρδίτσας. Μέσα σε πλημμυρισμένο σπίτι. Για να δούμε την Αστρίτσα. Ο κύριος Μπάμπης μας την έστειλε, μιλήσαμε προηγουμένως μαζί του. Κάθεται πάνω στο νεροχύτη, είναι γιατί δεν βλέπω και καλά από εδώ. Ναι. Λοιπόν, η γιαγιά. Κάθονται στο περβάζι, στο πεζούλι του παραθύρου της κουζίνας, πατώντας το νεροχύτη. Ορίστε. Αυτό είναι. Η γιαγιά. Η κόρη, ο παππούς και δύο παιδιά.
τριών και το από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ 10 αυτό. Εντάξει, yeah. Μέχρι το πρωί, από τις 10 το βράδυ μέχρι 10 το... δεν περίμενε κανείς να φτάσει βοήθεια. Ναι, τώρα πλέον. Κοιτάξτε εδώ. Το νερό μέσα, αυτό μας έλεγε ο κύριος Μπάμπης προηγουμένως. Και αυτό βλέπεις είναι ένα μποράκι με πάνα. Το βλέπεις στην άκρη. Ξαπλωμένο πάνω στο νεροκίτη. Ναι. Λοιπόν, μέχρι το πρωί, οκ, κανείς δεν περίμενε βοήθεια να πάει μέσα στη νύχτα σε ένα χωριό κτλ. Είναι πια 10 η ώρα. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο. Παιδιά, έγινε κάτι. Θα πάει ελικόπτερο, μας είπε ο κύριος Μπάμπης. Θα πάει ελικόπτερο, λέμε. Θα πάει ελικόπτερο. Να δούμε λίγο τον Παλαμά. Είδαμε την εικόνα προηγουμένως, το βλέπουμε τη γιαγιά πάνω στον οροχήτη. Είδαμε προηγουμένως την εικόνα και ακούσαμε τον Δήμαρχο Παλαμά να λέει θα έχω νεκρούς. Ναι, θα πνιγούμε. Το λέει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, πάνω από 300 τόσοι εγκλωβισμένοι είναι εκεί. Κύριε Περιφερειάρχα, εσείς οι υπηρεσίες σας είναι σε επαφή, συνεργάζονται με πολιτική προστασία, πυροσβεστική κλπ. Ναι, φυσικά. Αυτή είναι. Ναι, δεν έχεις εσύ το πρόβλημα όμως, αλλιώς. Αλλού είναι. Ναι, αλλά προληπτικά εννοώ εσείς. Προληπτικά, η δική σας. Συνέχεια εδώ και τρεις μέρες. Σας απαντώ, εδώ και τρεις μέρες που έχουμε την ενημέρωση από τη μετεωρολογία ότι το φαινόμενο αυτό θα πιάσει. Ναι, γιατί θα μπορούσε να σε χτυπήσει λίγο παραπάνω, έτσι, για να σε χτυπήσει εσένα. Είναι ικανοποιητική η συνεργασία που έχετε. Είναι ικανοποιητική προληπτικά, ναι. Ελάτε, ναι. Η κακοκαιρία μας χτύπησε, κύριε Καμπουράκη. Αυτό που βλέπετε στο Βόλο έφτασε μέχρι την Πιερία. Ωστόσο, δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε καταστροφές. Η συνεννόηση είναι διαρκής. Εδώ και τρεις μέρες έχω ζητήσει σε όλες τις υπηρεσίες να είναι επιποδός. Έχουμε ελέγξει όλα τα φρεάτια, έχουμε ελέγξει όλα τα αντιπλημμυρικά να είναι καθαρά, να είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να μπορούν να υποδεχτούν τον περισσότερο όγκο του νερού. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ξέρετε πολύ καλά ότι η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Η περιφέρεια σε τέτοιους όγκους δεν μπορεί να κρατήσει τώρα τα όμβρια. Ακριβώς τέτοιους όγκους. Κύριε Περιφερειάρχα. Δυσκολεύεται οποιοδήποτε έργο να τις κρατήσει. Ναι. Σκεφτείτε μόνο ότι διάβαζα χθες ότι έπεσε στο Βόλο σε ένα 24ωρο νερό που πέφτει σε 2,5 χρόνια. Έτσι, ναι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι από ό,τι ξέρω δεν έχει καταγραφεί στην Ευρώπη τέτοια καταστροφή. Ναι, τόσο πολύ. Άμα του πεις το αλλονού, πνίγει και εσύ, αλλά πνίγονται και στην Ευρώπη, θα σου πει δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, δεν είναι. Αυτό σας λέω ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει επιτέλους η πολιτεία να ανοίξει αυτό το φάκελο. Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Αλλά όπως είπε και ο Γκουτιέρες πριν από λίγο, δεν είμαστε πια σε κλιματική κρίση, αλλά σε κλιματική κατάρρευση. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι για πολιτικές κουβέντες. Καλά μας τα πάτε στην αρχή, κύριε Περιφερειάρχα. Με αφορμή θα τα πούμε άλλη ώρα. Και για αυτά σήμερα δεν είναι η ώρα. Έχετε δίκιο. Η σκέψη όλων μας είναι στο Βόλο και στην ευρύτερη. Στείλε κόσμο, φόρτωσε κόσμο να πάνε κάτω. Τίποτα μηχανήματα, γιατί έχουν θέμα. Τώρα αυτό θα μιλήσουμε πάλι. Ναι. Πάρε εκεί πέρα τους Περιφερειάρχες να βοηθήσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζικώστα. Θα τα πούμε.